Με στόχο να μην αρχίσει με πάρα πολλά προβλήματα η νέα σχολική χρονιά, το πρωί της Πέμπτης οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας. Αντίθετη είναι η εκπαιδευτική στην έναρξη της σχολικής χρονιάς με πλήρη τμήματα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ροδόπησε τρεις ιεράρχες, Στέφανο Μακρυγιάννη, που ανέφερε και το θέμα των γενών σε θέσεις εκπαιδευτικών και στο προσωπικό καθαριότητας που ακόμη δεν έχει προσληφθεί. Η σχολική χρονιά φαίνεται ότι θα ξεκινήσει με πάρα πολλά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι το απαράδεκτο κατά τη γνώμη μας σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας της κυρίας Κεραμέως για το άνοιγμα των σχολείων με πλήρη τμήματα. Όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι πλέον σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι ο αριθμός των 25 μαθητών στο τμήμα με τον οποίο δήλωσε το Υπουργείο ότι θα δουλέψουν τα σχολεία αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού κατά 50%. Αυτό είναι τελείως πρόσφατη μελέτη 2 ημερών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έτσι, δεν είναι άποψη δική μας. Άλλωστε έχουμε και την εμπειρία της λειτουργίας τον Ιούνιο με τμήματα μέχρι και 15 μαθητών η οποία αποδείχθηκε αποτελεσματική διότι τα σχολεία δούλεψαν κανονικά χωρίς να παρατηρηθεί καμία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι τα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 14 του μηνός χωρίς όλους τους αναγκαίους εκπαιδευτικούς. Χιλιάδες προσλήψεις λιγότερες έγιναν από τις πραγματικές ανάγκες σε όλη τη χώρα. Αυτό εδώ στην περιοχή μας σημαίνει 60 κενά εκπαιδευτικών, τα οποία αντιστοιχούν σε απώλεια 1.440 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για την δευτεροβάθμια δεν έχω στοιχεία, φαντάζομαι θα υπάρχουν και εκεί κάποια κενά, τα οποία δηλαδή, ώρες δηλαδή που θα στερηθούν τα παιδιά της Ροδόπης. Στη συγκυρία κιόλας της επιδημίας θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να μην χαθεί ούτε μία ώρα, διότι δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσουν οι επόμενοι μήνες. Μπορεί να χρειαστούν τοπικά lockdown ή σχολεία να κλείσουν ή οτιδήποτε. Και με βάση την περσινή εμπειρία που τα σχολεία ήταν κλειστά 2 μήνες και χάθηκαν μαθήματα, θα είχε εξαιρετική σημασία να μην χαθεί ούτε μία ώρα. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας στα δημόσια σχολεία και στα μειονεκτικά σχολεία της περιοχής και σε όλη την Ελλάδα. Υπήρξε μια αλλαγή στη διαδικασία, η οποία έγινε κατά τη γνώμη μας πάρα πολύ καθυστερημένα, με αποτέλεσμα σήμερα στα σχολεία να βρίσκονται κάποιοι εκπαιδευτικοί, σας είπα για τα κενά νωρίτερα, αλλά να μην βρίσκεται καθόλου προσωπικό καθαριότητας. Λοιπόν, αυτά τα τρία προβλήματα πρέπει να λυθούν άμεσα, διότι δεν πρέπει να τεθεί επουδενή η υγεία των παιδιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων των παιδιών προφανώς και των οικογενειών τους σε κίνδυνο. Εμείς γι' αυτό εχθές είχαμε και παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, και θα δούμε και την επόμενη εβδομάδα κάποια σειρά κινητοποιήσεων. Τα κενά, το προσωπικό καθαριότητας και η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη είναι τα κύρια επίδικα της περίοδου και κατά τη γνώμη μας το Υπουργείο πρέπει να τα υλοποιήσει.